Βλέποντα εκ των πραγμάτων την κατάσταση στην οικονομία, ανάπτυξη και Κυπριακό να οδεύουμε σε καταστροφικέ και ανασφαλεί καταστάσει για το μέλλον τη χώρα μα, αποφάσισα και εγώ να διεκδικήσω θέση στα κέντρα λήψεω αποφάσεων που είναι η Βουλή. Οι βασικέ αλλαγέ που επιδιώκω είναι να αναβαθμίσω το, το επίπεδο ζωή και του τελευταίου ανθρώπου στη χώρα μα, αφού έχουμε μελετήσει τι λύσει για κάθε πρόβλημα ξεχωριστά έχοντα σαν στόχο το συμφέρον των πολιτών και όχι το προσωπικό. Οι κύριοι τομεί που έχω δώσει προτεραιότητα είναι σαν πρώτο στόχο η αποφυγή του δεύτερου μνημονίου. Που όλα δείχνουν ότι αν συνεχίζουμε την ίδια πολιτική, δεν θα μπορέσουμε να τα αποφύγουμε. Με τι δικέ μα ιδέε και λύσει, είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή. Δύο από τα πολλά θέματα που έχουμε μελετήσει είναι η επαναδραστηριοποίηση τη κυπριακή βιομηχανία σε συνδυασμό με τη διοχέτευση του φυσικού αερού στην Κύπρο από μετοχικέ εταιρείε με ένα σχέδιο στο οποίο έχουμε μελετήσει και την τελευταία λεπτομέρεια. Θα φέρει την πολυπόθητη ανάπτυξη, τη μηδενική ύπαρξη της ανεργίας, τη σταθερότητα, τη διαχρονική πρόοδο και πλούτο στη χώρα μας.